Είμαστε στο γήπεδο, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sports, είμαστε στο γήπεδο του Κερατσινίου, όπου το Κερατσίνι στην πρόβα Generale πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής αντιμετώπισε φιλικό τον Παουρουφ. Μαζί μας έχουμε τον coach του Κερατσινίου, τον κύριο Χατζιαντονίου. Coach, εμένα είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα στην πρόβα Generale. Σε μεγάλο ποσοστό, ναι. Γιατί ήταν μια πρόβα Generale, αλλά με μισή ομάδα, γιατί τα παιδιά έχουν τραβήγματα, ιστορίες, έχουν ψηλοδραματισμούς, οπότε τους προστατεύουμε για την Κυριακή. Αλλά είχαμε και 3 νέα παιδιά στην ομάδα και είμαστε πολύ αρκετά ευχαριστημένοι με την παρουσία του Κερατσίνη. Είναι μια καινούργια ομάδα. Ενισχύθηκε όμως αρκετά, ναι, το Κερατσίνη. Πήρε και 3 παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Όπως ο Μανώλης ο Λύκος, ένας έμπειρος παίκτης. Πήραμε 2-3 παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Νομίζω είναι προσγειωμένα παιδιά. Ξέρουν ότι ζητάνε. Δεν είχαν παιδιά έμπειρας. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι μια ομάδα για μέλλον. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Δεν με νοιάζει το σκορ το 1-0, γιατί όπως είδες και το Κάρι, είχαμε και φάση, είχαμε και αυτά. Δεν με ενδιαφέρει το σκορ, με ενδιαφέρει τόσο πολύ η παρουσία της ομάδας που ήταν θετική. Και θα είναι μια παρουσία που θα δείξει στο μέλλον ότι το Κερατσίνι είναι μια ομάδα όπως παλιά. Πάνω απ' όλα έχει αυτό που λέμε το οικογένεια, έτσι. Και μέσα στα ποδητήρια και αυτό είναι το καλό κλίμα. Βέβαια έχουμε και πολλούς ποδοσφαιριστές δυστυχώς που δεν μπορούμε να τους αφήσουμε γιατί δεν έχουν που να πάνε. Δεν θα κάνουμε τέτοιο έγκλημα εμείς. Το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ομάδα που σκεφτόμαστε όχι μόνο την ομάδα μας, αλλά και τα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 και πλέον παιδιά, αλλά δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Θα είναι μαζί μας, να προπονούνται όσο μπορούν. Δυσκολεύει το έργο μας, αλλά δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε. Προβλήματα τραυματισμών υπάρχουν? Έχουμε οπωσδήποτε. Αν και η ομάδα και το πρωτάθλημα πήγε μια εβδομάδα πίσω που είναι θετικό, ήταν σωστή απόφαση αυτή. Γιατί όπως είπαμε, τα παιδιά έχουν ένα πάγο στο χέρι και οι δικοί μας και οι αντίπαλοι, έτσι. Είναι ξαφνικό, ξεκίνα. Σταματάμε, ξεκίνα και ελπίζω να παίξουμε όλο το πρωτάθλημα. Γιατί αν είναι απλά, μπορούμε να παίξουμε όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ας παίζουμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο και τι, και η Τετάρτη. Ποδόσφαιρο, δεν παίζουμε τίποτα. Δεν χτίζουμε οικοδομές. Έχουμε πολλούς παίχτες. Παίξουμε για μικρή. Νομίζω ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Εμείς πάντως μπορούμε. Το Κερατσίνι θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα για την σε μεγάλο βαθμό, όσο δυνατόν καλύτερα, θα είναι έτοιμο. Θέλετε να ξεκινήσετε με το δεξί, έτσι? Εντάξει, οπωσδήποτε. Να ξεκινάμε ένα ντέρμπι, μια ομάδα καλή που είναι κράτος. Είμαστε κι εμείς καλοί, θα γίνει ένα παιχνίδι καλό. Εντάξει, πιστεύω θα ξεκινήσουμε το δεξί.